Συνεχίζουμε με χορό και το επόμενο μας ζευγάρι είναι η Καρολίνα Παλενδρίτου και ο Παύλος Λαζάρου. Χαίρομαι που σας αρέσει ο χορός και Καρολίνα, χαίρομαι που σας αρέσει πάρα πολύ ο χορός και τον έχεις. Αυτό. Τα παιδιά μας έχουν δείξει κάθε εβδομάδα ότι βάζουν πολύ ψηλά τον πήχη. Η Καρολίνα είναι θεά. Ευχαριστώ. Τι κορμάρα είναι αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν δίνω μεγάλη βάση γενικώς στη βαθμολογία, γιατί δεν είναι πάντα αντικειμενικό. Ο πήχης που βάλαμε είναι ψηλός, αλλά τον κρατήσαμε. Και ένα 7 τώρα δεν νομίζω να αντιστοιχεί στη δουλειά που κάναμε. Γιατί είμαστε από τα λίγα ζευγάρια που κρίνουν καθαρά χορευτικά. Προσπαθώ να είμαι εγώ ικανοποιημένη με τον εαυτό μου με βάση τις ώρες που δουλέψαμε και αν αυτά που κάναμε στις πρόβες ήταν κοντά σε αυτό που κάναμε και στο live και θεωρώ ήταν πάρα πολύ κοντά. Τώρα για τη βαθμολογία, εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω. Θεωρώ ότι αν μπορέσω να προσφέρω σε αυτό το σκοπό, είμαι ικανοποιημένη μόνο από αυτό. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, με μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία και με την πάρα πολύ όμορφη Καρολίνα Παλενδρίτου. Καρολίνα μου, Παύλο μου, καλησπέρα. Λίγη βοήθεια, Παύλο μου, εδώ είναι. Πέφτει σε σένα πάντα αυτός ο ρόλος. Καλησπέρα σας. Σηκώνει τα βάρη. Λοιπόν, για να δούμε. Vamos. Vamos, Καρολίνα, Παύλος. Ωραία. Τζέικ μου. Είναι οι στιγμές που... Που σε έχω ανάγκη. Που χαίρομαι που υπάρχουν άτομα σαν εσένα για να γεμίζουν τις δικές μας σχολές. Είναι στιγμές που μπορεί να αποδείξει ένας άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με τον χορό ότι είμαστε τέταρτο live. Πέμπτο. Μπράβο σου. Ήταν ονειρικό από όλες τις μεριές. Από το στυλιστικό, η χορογραφία, η εκτέλεση. Όλα. Το απόλαυσα πραγματικά. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και όπως έχεις πει... Όπως έχεις πει και στο βίντεο ή μάλλον είπατε... Ναι, αν κρίνω ότι σε κάθε live μας χαρίζεται χορό και τεχνική, θα σας δώσω άλλο ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν τον έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Τζέικ να μιλά και να χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια στην κριτική του για το χορό. Κατερίνα μου. Και να μην ξαναπώ τα ίδια, διότι τα πιστεύω όλα 100%. Να πω μόνο ότι είναι από τις λίγες φορές που ακούσαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτά τα οποία τους είπαμε την προηγούμενη φορά, να το παίρνουν αυτό και να το στίβουν και να βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε κανένα ψεγάδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο μου.
Σας στεναχωρήσαν την περίπου εβδομάδα. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, αγάπη μου. Όλα είναι υποκειμενικά. Καρολίνα, και εσένα το λέω. Βέβαια, όλα... μας δώσατε δύναμη για να προσπαθήσουμε. Το κάνω. Μπα, δεν νομίζω. Αυτά είναι τώρα που τα λέτε εδώ πέρα και... Αλλά, γι' αυτό. Στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ. Ναι. Σήμερα ήσασταν θαύμα. Ευχαριστώ. Και σήμερα δεν θα πάρετε 7 που πήρατε την προηγούμενη εβδομάδα. Άντε να δούμε αυτό το θαύμα πόσο θα βαθμολογηθεί. Έχω την ανάγκη να πω κάτι. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί ακόμη και αυστηρή κριτική που μας γίνεται για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ και χρόνια παλεύω για τους ανθρώπους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα να έχουν ίσες ευκαιρίες. Και το ότι είμαι εδώ και μπορώ να χορεύω με ανθρώπους που έχουν όλες τις αισθήσεις, αν και εγώ δεν τις έχω όλες 100%, για μένα πραγματικά είναι μεγάλη πρόκληση, μεγάλο κίνητρο. Και το ότι μας κρίνεται και αυστηρά και τεχνικά πολλές φορές, για μένα είναι μεγάλο κέρδος. Είσαι... Είσαι μεγάλο παράδειγμα για όλους μας και μεγάλο πρότυπο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα, νομίζω, για πρώτη φορά με τον Νίκο Μουρατίδη. Να είστε καλά. Πηγαίνετε στο Βαγγέλη μας, στο Green Room, για να δούμε πώς θα μεταφραστεί και βαθμολογικά, Βαγγέλη μου, αυτή η κριτική. Νομίζω ότι το ζευγάρι μας κατάφερε να μας ταξιδέψει. Όταν χορεύει, λέει εδώ ένας φίλος, η Καρολίνα, το Twitter απλά απολαμβάνει. Φίλε μου, πίστεψέ με, και εμείς το απολαμβάνουμε. Καρολίνα, ήσουν σαν γλυκό όνειρο, ήσουν αμαγεία. Το απίλαυσε, λέει ένας άλλος φίλος, και πολλοί κόσμος δίνει τα συγχαρητήριά του στο ζευγάρι. Να τους υποδεχθούμε, νομίζω, με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Νίκη μου αγαπημένη και Ιωάννα μου. Όνειρον. Όνειρον, όνειρον. Λοιπόν, πάμε με τη βαθμολογία μας. 10. Κατερίνα μου. 10. Πολύ ωραία. Τζέικ. 10. Κι άλλα 10. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Το απόλυτο. Το πετύχαμε. Απόλυτο, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πιο δυνατό χειροκρότημα, νομίζω αξίζει τους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλά αυτό είναι μια πρόκληση και κάτι διαφορετικό που είναι σαν στοίχημα με τον εαυτό μου, και θέλω να δώσω και κάποια μηνύματα σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Ναι, μπράβο σου. Μπράβο σου, Καρολίνα. Λοιπόν, για να στηρίξετε την Καρολίνα και τον Παύλο, θα πρέπει να καλέσετε στο 931-018 ή με ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας Χ18 και αποστολή στο 5577. Συγχαρητήρια, πραγματικά το αξίζετε, και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.